Καθώς, αγαπητοί μου, μελετούμε το θεολογικότατον προήμιον της προς Εβραίους επιστολής, αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε σε μία μυστηριώδη φράση. «Όταν δε πάλιν εισαγάγει των πρωτότοκων εις την οικουμένη, λέγει κλπ». Ποιος εισαγάγει? Εισαγάγει ο Πατήρ. Ποιον εισαγάγει? Εισαγάγει τον Υιόν. Πού τον εισαγάγει? Εις την οικουμένη, εις τον κόσμο. Αλλά ο Υιός ως πρωτότοκος του Πατρός είναι και Θεός βεβαίως, είναι πανταχού παρόν. Τι έννοια έχει αυτό το εισαγάγει? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις απαντά: την διασαρκώς αυτού γένεσιν είσοδον εις την οικουμένη ονομάζει ο Λόγος. Ότι δηλαδή όταν ο Πατήρ λέγει εισαγάγει τον Υιόν, τον εισαγάγει με την έννοια της σαρκός, με την έννοια της ενανθρωπίσεως. Ώστε λοιπόν η είσοδος του Θεού, του Θεού Λόγου, γίνεται εις τον κόσμο με την ενανθρώπιση. Και το όργανο που υπηρέτησε αυτήν την είσοδον του πρωτοτόκου εις την οικουμένη είναι η Παρθένος Μαρία. Έτσι η Παρθένος Μαρία γίνεται η πύλη δια της οποίας ο Θεός Λόγος κοινωνεί κατά τρόπον αισθητών και ρεαλιστικών με τους ανθρώπους. Ο προφήτης Βαρούχ μας λέγει στο τρίτο του κεφάλαιο, είναι αξιομνημόνευτα, ο αποστέλων το φως και πορεύεται. Ποιος είναι ο αποστέλων το φως? Είναι ο Θεός Λόγος ως δημιουργός του φωτός και των πάντων. Ο αποστέλων το φως και πορεύεται, στέλνει το φως, πήγαινε και πηγαίνει. Εκάλεσεν αυτό και υπήκουσεν αυτό τρόμο, το ανακαλεί. Και αυτό επιστρέφει το φως τρέμοντας. Οι δε αστέρες έλαμψαν εν τες φυλακές αυτών και εφράντισαν. Τα δε αστέρια όπως λάμπουν εν τες φυλακές αυτών είναι κατά το φαινόμενο, όπως βλέπουμε τα αστέρια να ανατέλουν κάποια ώρα μέσα στο 12ωρο της νύχτας, τουλάχιστον όπως βλέπουμε, αυτό λέγεται φυλακή, δηλαδή σκοπιά. Και αυτά λέει έλαμψαν και χάρηκαν. Εκάλεσαν αυτούς καλή, ποιος ο Λόγος, ποιους τους αστέρας, και είπων και του απήντησαν: πάρεσμεν, είμαστε παρόντες. Έλαμψαν με τεφροσύνη, στο ποιήσαν δι' αυτούς. Έλαμψαν με χαρά μπροστά σε εκείνον που τους κατασκεύασε. Μετά τούτο, ποιο μετά τούτο? Μετά που είπε στο φως να πηγαίνει. Αυτό είναι το μετά τούτο. Προσέξετε να δείτε τι θεολογία υπάρχει. Μετά τούτο, μετά δηλαδή από τη δημιουργία του φωτός που βλέπουμε εις την γένεση, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη κλπ. Και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένε το φως. Μετά τούτο, μετά δηλαδή από τη δημιουργία του φωτός και του σύμπαντος, επί της γης όφθη. Ποιος όφθη? Ποιο είναι το υποκείμενο? Ο Θεός Λόγος. Ενεφανίστη όφθη, 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 του ορά ορό. Έγινε φανερός στη γη. Και εν της ανθρώπης
συνανεστράφει και συνανεστράφει με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, πιστεύω ναι, είναι συγκλονιστικό πράγμα. Ότι εκείνος που είπε γεννηθεί το φως ήρθε μαζί μας και δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Είναι εκπληκτικό. Στο μυστήριο λοιπόν να ενωθεί ο Θεός Λόγος με τους ανθρώπους υπηρέτησε η Παρθένος Μαρία. Αλλά και η Παρθένος Μαρία αποτελεί ένα βαθύτατον μυστήριον, ένα μυστήριον θαύμα, το περιώνυμον θεομητορικόν θαύμα. Και το θαύμα αυτό συνίσταται ως εξής, χωρίς βέβαια να προσμετρηθεί το θεολογικό βάθος που το αποτελεί το μυστήριο αυτό. Τι να προσμετρήσουμε? Πρώτον, ο Θεός Λόγος είναι Υιός του Πατρός και συνεπώς έχουμε την εσωτερική αίδιον γέννηση του Υιού από τον Πατέρα. Προσέξατε αυτό, αίδιος θα πει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Αυτή είναι η διαφορά της λέξεως αίδιος, αλφαγιώτα, με διαλυτικά, από το αιώνιος. Το αιώνιος μπορεί να μην έχει τέλος, έχει όμως αρχή. Λέμε θα ζήσουμε αιωνίως, αλλά είχαμε αρχή. Το αίδιος θα πει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γι' αυτό καταχρηστικός λέμε το Θεό αιώνιον. Θα έπρεπε να το λέγαμε αίδιον των Θεών, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Έτσι η γέννηση του Υιού είναι αίδιος, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, και είναι εσωτερική. Είναι έτσι ο Υιός αμήτωρ, χωρίς μητέρα. Πώς όμως τώρα γίνεται και Υιός ανθρώπου, ο Υιός του Θεού? Πώς ο αχώρητος γίνεται χωρητός μέσα στη μήτρα της Παρθένου? Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, αγαπητοί μου, κατά των ακάθιστων ύμνων, είδε σωματούμενον τον Κύριον, τον Κύριον του Ισραήλ, τον είδε να σωματούται, δηλαδή να παίρνει ανθρωπίνη μορφή, τον οποίον άλλοτε δεν είχε δει, ούτε εγνώριζε, ούτε άλλη αγγελική φύσης εγνώριζε τον Υιόν. Και ο Αρχάγγελος εξίστατο, όπως μας λέγει ο ύμνος, και εις τα οποία μυστήρια που συνιστούν το μυστήριον της θείας οικονομίας, δηλαδή της ενανθρωπίσεως, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, άγγελοι επιθυμούσιν παρακύψε. Να σκύψουν, να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν αυτό το μυστήριο. Έτσι ο Αρχάγγελος είδε το Θεό να μικραίνει, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών γιατί ο Θεός δεν μικραίνει, τον είδε να μικραίνει για να γίνει δεκτός μέσα εις την μήτρα της Παρθένου, αλλά είδε και την μήτρα της Παρθένου να πλαταίνει για να μπορεί να χωρέσει τον αχώρητον. Τι ακριβώς, αγαπητή μου, εκειοφόρησε η Παρθένος? Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προσκολασσεής επιστολή του ότι εν αυτό, δηλαδή το Χριστό, ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε. Ποιο πλήρωμα? Της θεότητας. Πλήρωμα θα πει γέμισμα, δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Λέμε
ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, λέμε για το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίς να έχει καμία σχέση το Πνεύμα το Άγιον με την δημιουργία ως ουσία, πλήρη όμως ολόκληρη τη δημιουργία. Έτσι και εδώ, χωρίς να έχει σχέση ο Υιός με την ανθρωπίνη φύση την οποία προσλαμβάνει, πληρείται η ανθρωπίνη φύση από ολόκληρη τη θεότητα. Είναι εκπληκτικό. Και ακόμη σαφέστερα, λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή, λέγει ο Απόστολος ότι εν αυτό, γιατί λέει εις αυτόν τον Χριστόν, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το καταλαβαίνουμε, είναι εκπληκτικό. Παν το πλήρωμα, όλος ο λόγος ήτο σωματικός εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού, αυτόν που εγέννησε η Θεοτόκος. Ώστε λοιπόν, πώς, τι ακριβώς εκειοφόρησε η Παρθένος? Η Παρθένος Μαρία κειοφορεί και γεννά αληθή θεάνθρωπον. Έτσι η Παρθένος, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση, θα λέγαμε, που εκείνη δίδει εις τον Θεόν Λόγον, να είναι θεωμένη άμα συλλήψη. Και αυτή η φύση, η ανθρωπίνη που δίδει η Θεοτόκος και προσλαμβάνει ο Λόγος, είναι ηνωμένα σε αυτές οι δύο φύσεις, θεία και ανθρωπίνη, ασύγχυτα και αδιαίρετα, με μία υπόσταση, την υπόσταση του Θεού Λόγου. Αυτό οικειοφόρησε η Παρθένος Μαρία και αυτό λέγεται θεομητορικόν θαύμα. Ακόμη η σύλληψη του Θεού Λόγου στην μήτρα της Παρθένου έγινε χωρίς ανδρικόν σπέρμα, χωρίς πατέρα. Είναι αμήτωρ κατά την θεότητα, είναι απάτωρ χωρίς πατέρα κατά την ανθρωπότητα. Δηλαδή, κατά το ανθρώπινον, ο Χριστός δεν έχει πατέρα. Και όπως ο Αδάμ επλάστη εκ της Παρθένου γης, χωρίς προηγούμενον σπέρμα, έτσι και ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, προέρχεται εκ της Παρθένου, ώστε ο παλαιός Αδάμ να αποτελεί εικόνα του Ιησού Χριστού ως προς τη γέννηση. Και η Παρθένος γεννά, συνεπώς, παρθενικά. Και τέλος, μείνει Παρθένος. Είναι αυτή η θεολογική έκφραση ότι η Μαρία Θεοτόκος μένει Παρθένος, είναι Παρθένος πρώτου τόκου, είναι Παρθένος κατά των τόκων και μένει Παρθένος μετά τον τόκο. Γι' αυτό λέγεται Άι Πάρθενος. Γι' αυτό και εικονογραφικά έχει τρία αστέρια, ένα εδώ στο μέτωπο και δύο εδώ στους ώμους, και αυτά τα τρία αστέρια εκφράζουν το Άι Πάρθενον της Θεοτόκου και είναι εκείνη που αποτελεί την κεκλεισμένη πύλη δια της οποίας εισέρχεται και εξέρχεται ο Θεός και μπαίνει και παραμένει και κλεισμένη. Όταν ο Κύριος υπόσχεται τον ερχομό εκείνου που θα έλθει να αποκαταστήσει τους πεσμένους ανθρώπους, εκείνο το λεγόμενο πρωτευαγγέλιον, που είναι μία ελπίδα μέσα στη ζωφερότητα εκείνου του δειλινού στον Παράδεισον, κάνει αναφορά στο σπέρμα της Εύας.
και όχι του Αδάμ. Τι λέγει εκεί ο Θεός? Ότι εκ του σπέρματος αυτής θα έλθει εκείνος ο οποίος θα σου συντρίψει την κεφαλήν, λέγει στον διάβολο. Δεν λέγει εκ του σπέρματος του ανδρός, το σπέρμα νικεί στον άνδρα. Πώς λέγει εδώ εκ του σπέρματος αν αυτής? Σημαίνει έναν σαφή υπενιγμό ότι εκείνος που θα ήρχε το θα γεννά το εκ παρθένου. Μας καταπλήσει ωστόσο ότι σε όλη την ανθρωπίνη ιστορία ανακαλύπτουμε την παρουσία αυτού του θεομητορικού θαύματος. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι το ιστορικό πρόσωπό της διαρκώς ανακαλύπτουμε την υπεραγία Θεοτόκων. Μας εκπλήσει. Ένα τροπάριο του κανόνος του ακαθίστου ύμνου λέγει «Εξέστη τα σύμπαντα». Τα σύμπαντα, λέει, εξέστησαν επί τη Θεία δόξη σου. Γιατί εξέστησαν? Σίγαρ απειρόγαμε παρθένε, σύ ο παρθένε που είσαι άπειρος γάμου, δεν έχεις εμπειρία του γάμου, δηλαδή είσαι παρθένος, έσχες εν μήτρα των επιπάντων θεών, γιατί εφιλοξένησες μέσα στην μήτρα σου των θεών που είναι πέρα και πάνω απ' όλα και τέτοκας άχρονων ιών και έχεις γεννήσει ιών άχρονων αίδιων που σας έλεγα στην αρχή πάση τη συμνούσισε σωτηρίαν βραβεύοντα. Αλλά εάν, αγαπητοί μου, εάν η Μαρία Παρθένος, η Παρθένος Μαρία αποτελεί όντως ως πρόσωπον και ως ύπαρξης το θεομητορικό θαύμα, τότε είναι πολύ φυσικό και η ιδία να επιτελεί θαύματα είναι πολύ φυσικό. Όταν εκλήθη η Θεοτόκος και ο Ιησούς εις τον γάμο της Κανά και ο Ιησούς επετέλεσε το πρώτο του θαύμα, όπως σαφώς μας το περιγράφει, μας το χαρακτηρίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι το πρώτο σημείο του Ιησού, το πρώτο σημείο, το πρώτο θαύμα, δηλαδή τη μεταβολή του νερού σε κρασί, ταυτόχρονα αυτό το θαύμα, το πρώτο θαύμα, ήταν και θαύμα της Θεοτόκου. Πώς? Διότι εκείνη εισηγείται το θαύμα. Δεν έχουν κρασί. Και μετά λέγει εις τους υπηρέτες, ό,τι σας λέγει να το κάνετε. Είναι λοιπόν σαφώς εισηγήτρια του θαύματος του Υιού της. Και συνεπώς ανήκει το θαύμα αυτό και εις εκείνην. Είναι το θαύμα του Υιού, αλλά είναι και το θαύμα της μητρός. Αρχή θαυμάτων λοιπόν, δημοσίων θαυμάτων, και για τη Θεοτόκο το θαύμα της Κανά. Έκτοτε, αυτό που εγγράφει δια τον Ιησούν στον Ευαγγελιστή Ιωάννη στο τέλος του Ευαγγελίου του, ότι έστι και άλλα πολλά όσα επίησαν ο Ιησούς, υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, άτινα, εάν γράφετε καθέν ουδέ αυτόν ή με τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία, που όλα αυτά λέει αν έπρεπε να γράφονται το καθένα ξεχωριστά, νομίζω ότι δεν θα αγορούσαν όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου εκείνα που ο Ιησούς επετέλεσε. Αυτό θα μπορούσε να γραφεί και να υποθεί και δια την Θεοτόκον. Γιατί εις όλων των χριστιανικών κόσμων είναι γνωστά τα θαύματα της Παναγίας μας, μεγάλα και μικρά,
αναρρύθμιτα, αναρρύθμιτα, αναρρύθμιτα. Και θαύματα ακόμη και αυτής της καθημερινότητος, που δεν γράφονται μεν, αλλά είναι και ανήκουν στην προσωπική εμπειρία του κάθε πιστού. Και τα θαύματα αυτά γίνονται, γίνονται από τον Χριστόν, τον Υιό της, για να δοξάζεται η μητέρα του. Όπως και στο γάμο της Κανά, ήθελε εκεί να την δοξάσει. Γιατί όταν λέγει στους υπηρέτες, κάνετε ό,τι σας πει, θα πούνε οι υπηρέτες, και τότε ποια είναι αυτή η κυρία, ποια είναι. Πόσα θαύματα γίνονται, αγαπητοί μου, κάθε χρόνο, κάθε στιγμή στη μνήμη της. Πόσα θαύματα γίνονται σ' όλων των χριστιανικών κόσμων, όπου υπάρχει ναός της και προσκύνημά της. Η Τίνος, το νησί η Τίνος, το νησί του Αιγαίου, το ελληνικό νησί η Τίνος, είναι το αποκορύφωμα των θαυμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι παγκόσμιον προσκύνημα το νησί της Τίνου. Πόσα θαύματα γίνονται εκεί, πόσοι χολοί κουτσοί δηλαδή εκεί περπάτησαν, πόσοι κοφοί άκουσαν, πόσοι μουγιλάλοι, μουγκοί μίλησαν. Θυμούμαι κάποτε έναν στρατιώτη στο 404 νοσοκομείο της Λαρίσης που μου το ομολογούσε αυτό μέσα στο θάλαμο και μου είπε ότι έως 13-14 ετών δεν είχε μιλήσει, και τον πήγε η μάνα του εις την Τίνο και εκεί ομίλησε. Πόσοι ακόμη παράλυτοι σηκώθηκαν εκεί εις την Τίνον, πόσα θαύματα έγιναν, γίνονται και θα γίνονται, αλλά όχι μόνο εις την Τίνον, αλλά και οπουδήποτε αλλού η Παναγία τιμάται και λατρεύεται. Έχουμε ένα μικρό εκκλησάκι πολύ παλιό στην Κηφισιά, το λέμε το εκκλησάκι αυτό η Παναγίτσα, επειδή έχουμε κι άλλο ένα πολύ πολύ μικρό εκκλησάκι. Βυζαντινά πρέπει να ήταν αυτά, που λέγεται η Παναγία Ιξιδού. Υπάρχει μια παράδοση γιατί λέγεται Ιξιδού. Έτσι, για να αντιδιαστέλλονται τα κλεισάκια της Παναγίας, λέμε αυτό η Παναγία, η Παναγίτσα. Αγαπητοί μου, ήμουν αυτόπτης μάρτης ένα θαύμα που έγινε εκεί κάτι λίγο πρώτο 1940. Όταν βγήκε η εικόνα της Παναγίας, ή μάλλον την είχαν απ' έξω από το ναό και τη σήκωσαν για να γίνει περιφορά, το θυμούμε σαν για αυτήν την ώρα, πίσω από την εικόνα ακολούθησε μια κοπέλα, ήτανε κουτσή η κοπέλα αυτή με τα δεκανίκια της. Είχε κάνει, όπως έλεγε, το 7 εγχειρήσεις για το πόδι της και παρέμενε κουτσή. Κάποια στιγμή, λίγα βήματα, λίγα μέτρα μετά από την αναχώρηση της εικόνας της Παναγίας μας, πέταξε τα δεκανίκια και είπε «Περπατώ». Ήμουν αυτόπτης μάρτης. Αυτή παντρεύτηκε μετά, έκανε παιδιά, πιθανότατα ζει ακόμα. Πιθανότατα. Ακόμα η Υπεραγία Θεοτόκος εστάθη υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, που το προστατεύει, το φυλάτι, αν επέτρεψε η σοφία της να βυθιστεί το 1940 στο λιμάνι της το αντιτορπιλικό Έλλη. Αυτό έγινε για να δοξάσει το ελληνικό έθνος με τις νίκες που του έδωσε στα βουνά της Πίνδου, για να δείξει, και το έδειξε, ποια ήταν η απάντησή της. Εσείς κάνατε αυτό στο λιμάνι το δικό μου, να δείτε τι θα πάθετε. Ήταν τρομακτική. Αλλά και στην καθημερινότητα που ζούμε,
Έχουμε εμπειρία των δικών της ενεργειών και της δικής της, αγαπητή μου, παρουσίας. Αυτή την αγρυπνία εδώ που κάνουμε, σας το έχω κάθε χρόνο, σας το λέγω, την έχουμε αφιερώσει σε εκείνη που το 1977 διέσωσε την Ιερά μας Μονή από πυρκαγιά που είχε εκραγεί σε πολλά σημεία, εμπρισμός ήταν, σε πολλά σημεία της περιοχής του Στονίου. Και ήταν τότε μία φοβερή ξηρασία. Τι έγινε? Λίγο πριν φτάσει η φωτιά στη Μονή, ξέσπασε μία δυνατή, σαν φθινοπορεινή βροχή, έβγαζε φουσκάλες. Πώς πέφτουν οι σταγόνες, χοντρές σταγόνες, και είναι πολύ το νερό και σηκώνονται φουσκάλες. Έτσι ήταν αυτή η βροχή όλη νύχτα και έσβησε κάθε σημείο της φωτιάς εκείνης. Προσέξατε, μόνο εδώ είχε βρέξει, απέναντι στον Όλυμπο, πιο πέρα στον Κίσαβο, δεν είχε βρέξει. Μόνον εδώ είχε βρέξει. Εμείς εδώ, οι μοναχοί, στα δικά της κοινώματα, που πέρασαν τόσοι αγιασμένοι μοναχοί, έχουμε τόσο πλουσία την αγαθή της, σαν εμπειρία, την αγαθή της παρουσία και την αγαθή της ενέργεια. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είχε πει στους το Βιτ και το Βία: «Μυστήριον βασιλέως καλόν κρύψε». Καλόν είναι τα μυστικά του βασιλιά να τα κρύβουμε. Τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτει εν δόξος. Αλλά τα έργα του Θεού πρέπει να τα αποκαλύπτουμε για να δοξάζεται ο Θεός. Θα μπορούσα πολλά να σας διηγηθώ, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Αυτή η ίδια η ανοικοδόμηση της Ιεράς Μονής, της δικής της, τα δικά της κοινώματα, χωρίς να υπάρχουν χρήματα, είναι ένα θαύμα δικό της που έγινε. Εγώ προσωπικά δεν αγαπώ τις οικοδομές. Δεν αγαπώ προσωπικά τις οικοδομές. Αλλά παρεκάλεσα τον Κύριον και την Θεοτόκο και μου απήντησε όπως τον Μωυσή, ότι θα έδιδε πνεύμα αρχιτεκτονικής εδώ για να φτιάξουμε ό,τι θα φτιάχναμε. Και είπε: θα δώσω πνεύμα αρχιτεκτονικής εις τον Βεσελεήλ. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 31ο κεφάλαιο. Γιατί ο Μωυσής είπε: Κύριε, τι θα φτιάξω από όλα αυτά που μου λες? Θέματα υφαντουργίας, θέματα χρυσοχοΐας, αργυροχοΐας, ξυλουργικής. Τι θα φτιάξω από όλα αυτά? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ, λέγει, θα δώσω πνεύμα αρχιτεκτονικής και όλα αυτά θα φτιαχτούν. Λοιπόν, αυτό έγινε, αγαπητοί μου, εδώ. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Και δουλέψαμε και δουλεύαμε, γιατί είναι δικό της το θαύμα. Αποδίδω συχνά στην Θεοτόκο την προσωνυμία «η φοβερά προστασία». Πράγματι μας προστατεύει κατά τρόπον που προκαλεί φόβον. Δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχω χρόνο. Άλλη φορά θα σας πω. Αγαπητοί μου, όλοι μας ζούμε μέσα στην καθημερινότητα την αγαθή και θαυμαστή παρουσία και ενέργεια της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι η μητέρα μας. Σε αυτήν προσφεύγουμε και εκείνη μας αντιλαμβάνεται. Ας υμνούμε λοιπόν πάντοτε το Άγιον όνομά της, για να έχουμε πάντοτε τη φοβερή της προστασία. Καθώς